Είμαστε εδώ στην προπόνηση του Κάστρου, στα γήπεδα που έχει στο Σταυράκι, με τον αρχηγό της ομάδας, τον Βασίλη Σκανδάλη, τον τερματοφύλακα, να μας πει δύο λόγια για την προετοιμασία της ομάδας και τη νέα σεζόν που έρχεται. Καλησπέρα για από μένα. Η προετοιμασία της ομάδας έχει αρχίσει εδώ και μία εβδομάδα. Υπάρχουν πολλά παιδιά μικρά στην ομάδα, τα οποία ήρθαν φέτος. Η ομάδα μας κατά 90% θα είναι, ο μέσος όρος ηλικίας θα είναι δηλαδή κάτω από 20 χρονών. Είναι καλό για τα παιδάκια αυτά να δουλεύουν. Ένα καλό προπονητή όπως είναι ο προπονητής μας ο Γιάννης, ο Κουδάκης. Η συνέχεια περιμένουμε και κάποια άλλα παιδιά που είναι στην Αποάδης λόγω Αυγούστου διακοπών και αυτά, και η ομάδα περίπου θα έχει 20-23 παίκτες. Από θέμα κορμού και μεταγραφές, τι έχουμε εκεί? Έχει μείνει, πιστεύω, το 90-95% του κορμού της ομάδος. Αν θα φύγουν ένας-δύο παίχτες, και ακόμα δεν είμαστε σίγουροι, έχουν έρθει πολλά μικρά παιδιά από ακαδημίες και άλλες μεταγραφές. Αυτά ασχολείται ο πρόεδρος. Θα ανακοινωθούν από τη δίκηση. Θα ανακοινωθούν το πολύ μέχρι 15 Αυγούστου θα συμπληρωθεί το ρόστερ, πιστεύω. Φέτος, από ό,τι ακούγεται, τέλος πάντων, γιατί ακόμη δεν είναι και σίγουρο, θα μεταδιδεί στον άλλο όμιλο το Κάστρο. Πόσο δύσκολο είναι αυτό? Κοιτάξτε να δείτε, τον άλλο τον όμιλο τον έχουν παίξει και πιο παλιά η ομάδα στον άλλο όμιλο. Ο περσινός όμιλος ήταν πιο τεχνικές οι ομάδες, έπαιζαν πιο τεχνικό ποδόσφαιρο, ήταν πιο καλές οι ομάδες. Και από εδώ πιστεύω υπάρχουν πιο πολύ δύναμη, παίζουν πιο πολύ δυνατά οι ομάδες. Πιστεύω ότι και εμείς με την κατάλληλη προετοιμασία που θα κάνουμε, με τη δύναμη, να τα απεξέλθουμε. Έχει θέσει κάποιο στόχο η ομάδα συγκεκριμένα? Ξεκινάμε κάθε ομάδα όταν είναι και με πιο μικρά παιδιά, ξεκινάει πάντα βάζει ως στόχο να μείνει στην κατηγορία. Και αν η συνέχεια θα δείξει, αν θα μπορούμε να πάμε και παραπάνω. Μια play-off θα δείξει η συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ.